Ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, λοιπόν, τον βρήκαμε, πρόεδρος των Μεστών Αθηνών Αττικής. Καλημέρα σας, κύριε Ποταμιάνο. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Την έχετε δει εσείς αυτή την έρευνα, φαντάζομαι, και είναι εντυπωσιακή. Πώς είναι τώρα η αγορά? Και είναι εντυπωσιακή γιατί υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση τα τελευταία τρία χρόνια. Ναι, δεν ήταν έτσι πριν τρία χρόνια, έγινε ένα boom. Ήταν σαν το μέσο όρο της Ευρώπης, 8,5 έτη λέει χρειαζόσουν. Γι' αυτό λέει η έρευνα, όπως διαβάζουμε. Για πέστε μας. Ναι, κοιτάξτε, δεδομένης της αύξησης των τιμών, εννοείται ότι αυτά τα διαστήματα ξεμακραίνουν, δηλαδή πηγαίνουν ακόμη πιο ψηλά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε γενικότερα το γενικότερο ευρωπαϊκό κλίμα. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω ότι οι τιμές είναι χαμηλές για τους Έλληνες, για τους Έλληνες είναι υψηλές, αλλά γενικότερα είναι χαμηλές στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μας ξενίζει ότι χρειάζεται τόσα πολλά χρόνια για να αγοράσει κάποιος ένα κίνητο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η απόκτηση ενός μιας κατοικίας είναι ένα δύσκολο όνειρο, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι ένα ακριβό προϊόν το ακίνητο, δεν είναι κάτι φτηνό. Ίσως να ήταν φτηνό, που και πάλι ήταν ακριβό στα χρόνια της κρίσης μέσα, αλλά γενικότερα δεν είναι κάτι. Εντάξει, αλλά εδώ μιλάμε για μια μεγάλη έκρηξη μέσα σε τρία χρόνια. Ισχύει δηλαδή, αυτό, αλλά κάποιος να μιλούν ακόμα και για φούσκα. Mm-hmm. Mm. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα το υποστηρίξω αυτό και όχι από επαγγελματική. Είστε και μεσίτη. Δεν κάνετε να υποστηρίξετε. Όχι, δεν είναι αυτό. Ξέρετε, εμάς μας διευκολύνει να κάνουμε πολλές συναλλαγές. Δεν είναι μόνο τα τιμήματα. Είναι και να μπορείς να έχεις το προϊόν να το δώσεις στον άλλον. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς είναι το θέμα της προσφοράς. Δηλαδή δεν υπάρχουν ακίνητα για να προσφέρουμε. Γι' αυτό ανεβαίνουν τα ακίνητα. Συγγνώμη να πω κάτι. Δεν έχω εικόνα τη συνολικά τη Αθήνα φυσικά, αλλά έχω μια εικόνα του νότιου, με τόπο που μένω εγώ. Χαμό ανοικοδόμηση γίνεται. Δεν έχει μείνει. Έχουν μείνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η ανοικοδόμηση που ζω εγώ, ας πούμε, στο Δήμο, στο παλιό Φάλιρο, έχω να την δω από τη δεκαετία του 70, του 80 ίσω. Τα περισσότερα απογείονται από τα σχέδια. Α, αυτό, επίσης αυτό. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν βλέπω αυτές τις γνωστές πολλούνται. Μπράβο, σηκώνονται πολυκατοικίες και δεν βγαίνει πολλούνται διαμερίσματα 80, 100, 100 ευρωπαϊκά. Δεν βλέπεις τίποτα. Απλώς σηκώνονται πολυκατοικίες, οι οποίες κατοικούνται αμέσως κιόλας. Αυτό είναι αλήθεια, δεν έχει άδικο. Ναι. Έχουν πουληθεί ήδη. Είναι περισσότερη η ζήτηση από την προσφορά σε σχέση με τα παλιά χρόνια. Παρά το ότι χτίζονται συνεχώς, έτσι. Χτίζονται, αλλά δεν είναι ικανά αυτά να απορροφήσουν τη συγκεκριμένη ζήτηση. Να μην είναι όλα από Έλληνες αυτά? Όχι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ζήτηση και από το εξωτερικό πια. Έχουμε έναν άλλο παίχτη, ο οποίος δεν υπήρχε τα παλιά χρόνια. Τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι ανακάλυψαν την Ελλάδα, να το πούμε. Βρήκαν ευκαιρίες. Ας πούμε, όλα αυτά είναι μέσα στην αγορά μας όμως. Και θα πρέπει να το έχουμε σαν έτσι, κάτι πρόσθετο το οποίο ισχύει. Λέγεται ότι ένα μέρος μεγάλο της ανάπτυξης και των ξένων επενδύσεων στην χώρα είναι σε αυτόν τον τομέα. Το μεγαλύτερο. Βεβαίως. Δώστε μας, πέστε μας και να μας δώσετε και μια εικόνα τιμών σε διάφορες περιοχές. Ήθελα να σας πω το τελευταίο διάστημα όμως, θα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Εμάς έχει φτάσει πρώτο σαν πληροφορία. Υπάρχει μια κόπωση στην αγορά. Δηλαδή έχει μειωθεί αυτή η ζήτηση που λέγαμε του προηγούμενου διαστήματος. Αναμένεται μια διόρθωση. Εγώ το λέω το τελευταίο καιρό. Όχι φούσκα βέβαια. Όχι αυτό που λέμε ότι θα πέσουν 30, 40, 50% τα κίνητα. Δεν θα γίνει αυτό. Μην είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Θα γίνει μια διόρθωση. Γιατί έχουμε το παράδοξο φαινόμενο ότι δεν έχουμε ακίνητα να διαθέσουμε. Άρα όποιος θα διορθώνει λίγο την τιμή του θα πουλάει. Αλλιώς θα μένει στο ράφι. Αυτή είναι η εικόνα. Για πέστε μας μια εικόνα, ας πούμε, ενδεικτικών τιμών σε νότια, βόρεια, ξέρω εγώ, που είναι το πιο μεγάλο boom, για να έχει μια εικόνα ο κόσμος και των πιο παλιών σπιτιών, όχι μόνο των καινούργιων. Θα σας πω μια μέση εικόνα πώληση ακινήτου που δεν βρίσκει κάτω από σε μεταχειρισμένο πάντα ακινήτο. Ναι. Κάτω από 2.000-2.500 το τετραγωνικό δεν βρίσκει κάποιος κάτι εύκολα πια. Στην Αττική. Ενώ έστω και πριν τρία χρόνια έβρισκε στα 1.000-1.500. Στα νότια προάστια, τα ακριβά, έχουμε πολύ ακριβές τιμές. Εκεί που είπατε, ακόμη και σε γλυφάδα βουλιαγμένη, σε καινούρια, μπορεί να φτάσουν σε 11, 12, 13, 14.000 ευρώ τετραγωνικό. 14.000 τετραγωνικό. Σε πολύ καλά κομμάτια, βέβαια, έτσι. Μιλάμε τώρα για κάτω βουλιαγμένη. Για βουλιαγμένη, για αυτά, ακριβώς. Και σε καινούριο, στο νεόδμητο, ακόμη και στα βόρεια προάστια που δεν ακολούθησαν την κούρσα την οποία ξέρουμε όλοι. Ναι. Δεν βρίσκει κάτω από 4-4.500 ευρώ το τετραγωνικό σε καινούριο κάποιο. 2.500 τετραγωνικά, α στην Αθήνα, στο κέντρο, λέω τώρα να πω μια περιοχή, Κυψέλη, για παράδειγμα, έχει πάει 2.500 τετραγωνικό.
Ζητάνε 2.000 το τετραγωνικό, βεβαίως. Για να ζητάνε βρίσκουν προφανώς κιόλας, έτσι δεν είναι? Όχι, με μια μικρή διαπραγμάτευση προφανώς γίνεται. Πόσο ήταν, είπατε, αυτό ήταν 1.000-1.500 πριν από, ξέρω εγώ πόσο καιρό, πριν από 5 χρόνια. Μέχρι 3-4 χρόνια. Μέχρι 3-4 χρόνια. Ω, είναι πολύ μεγάλη. Από 3 χρόνια είναι μεγάλη άνοδο. Είναι μεγάλη αύξηση. Αυτό τώρα επιδράται στα ενίκια και δυσκολεύει τη ζωή όλων. Είναι πολλοί οι παράγοντες. Ναι, και βεβαίως και επιδράται στα ενίκια, σαφώς. Αυτά είναι αλληλοσυνδεόμενα, αλλά και μη αλληλοσυνδεόμενα. Τα ενίκια είναι και μια άλλη αγορά. Θα ξέρετε κάτι, ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, το γνωρίζετε, έχει πέσει σε πάρα πολύ μεγάλα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, να φανταστείτε, το 2005 ήταν 84,5%. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 71% και συνεχίζουμε να πέφτουμε. Ήμασταν υψηλότεροι στην Ευρώπη. Το όνειρο του Έλληνα ήταν το κεραμίδι. Δεν είμαστε, κεφάλι, έτσι, δεν είμαστε τώρα πια υψηλότεροι στην Ευρώπη. Το χάσαμε αυτή την πρωθιά. Ποιο μα έχει περάσει από περιέργεια? Ποιο μα έχει περάσει? Πολλές χώρες. Πολλές χώρες. Ναι, βέβαια. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν δικό του σπίτι πρέπει να μένουν. Άρα να μισθώνουν. Ναι. Δηλαδή είναι ένας άλλος παράγοντας με τρία τελείως διαφορετικά. Εμείς κάναμε και μια έρευνα προσφάτως με τη μέτρα ανάλυσης προφές που την παρουσιάσαμε. Αυτό έχει ακόμη περισσότερο πέσει. Εμείς το μετρήσαμε στο 61%. Ιδιοκατοίκηση λέτε. Αλλά είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν σπίτι αλλά δεν μένουν σε αυτό, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Από εκεί και πέρα έχουν μεγαλώσει και οι απαιτήσεις των Ελλήνων. Θέλουν ένα καλύτερο σπίτι, θέλουν ένα μεγαλύτερο σπίτι. Η μέση ζήτηση ήταν στα 90 τετραγωνικά, είναι στα 110 τετραγωνικά. Τώρα, δεν υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Τώρα αυτό δεν είναι δικό σας θέμα, κύριε Ποταμιάν. Προσπαθώ να σκεφτώ ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ξεκινήσει. Εγώ δεν λέω 20 χρόνια, 30 χρόνια, έτσι που ξεκινάει τώρα και θέλει να πάρει ένα σπίτι. Δεν λέω πολλά, να πω 80 τετραγωνικά, έτσι, για να χωρέσει με ένα παιδί. Εσείς λέτε ότι αν θέλει να το, όπου και να θέλει να το πάρει, λιγότερο από 200-150 με 200.000 ευρώ αποκλείεται να το βρει στο χειρότερο των χειρότερων, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι. Όταν μιλάμε για αστικά κέντρα, σαφώς. Βεβαίως στην περιφέρεια οι τιμές είναι πολύ πιο ήπιες. Όταν λέω περιφέρεια, ναι. Όταν λέω περιφέρεια, δεν εννοώ. Στη Λαμία, ξέρω εγώ. Ούτε στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, ναι. Στην περιφέρεια γενικότερα δεν πήρε την αύξηση την οποία έχουν πάρει τα αστικά κέντρα, ειδικά η Αθήνα. Ναι. Και αυτό συμβαίνει και στην κάθοδο και στην άνοδο. Λογικό είναι, περισσότερο ο πληθυσμός, είναι άλλα τα δεδομένα. Η περιφέρεια έχει πιο ήπιες τιμές. Τώρα βλέπω αυτή την έρευνα που λέτε: 6 στους 10 διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία και 1 στους 3 ενοικιάζει. Δείχνει αυτή η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης. 8 στους 10 δηλώνουν ότι η άνοδος των τιμών στην αγορά και ενοικίαση ακινήτων έχει επιβαρύνει το κόστος της ζωής πολύ και αρκετά. Βεβαίως, και εκτός από αυτό. Και τρίτο σημείο που βλέπουμε, συγχωρείτε λίγο, γιατί είναι. Ναι. Η πλειονότητα των ενοικιαστών διαμένει σε σπίτια πολύ μικρότερα από τις ανάγκες τους, με μέσο όρο εμβαδούτα 69 τετραγωνικά μέτρα, ενώ στο ιδανικό μέγεθος ορίζονται τα 94 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα. Ναι. Αναγκάζονται να μείνουν σε μικρότερο, δηλαδή μειώνουν τις απαιτήσεις τους, ενώ είναι αυξημένες γενικότερα οι απαιτήσεις τους σε μια σύγχρονη ζωή, μειώνουν τις απαιτήσεις τους και δεν βγαίνουν να πληρώσουν μεγαλύτερο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μας διαφωτίσατε. Να είστε καλά. Κύριος Λευθέρης Ποταμιάνος, Πρόεδρος Εμεστών Αθηνών Αττικής.